Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του SOSIM Process Manager που ανήκει στο 10ο εργαστηριακό φυλάδιο. Ο προσωμιωτής SOSIM υλοποιεί τις διεργασίες ως Process Control Blocks, όπου διατηρούνται οι πληροφορίες της κάθε διεργασίας. Ο χρονοπρογραμματισμός είναι η διαδικασία της απόφασης επιλογής της διεργασίας που θα κερδίσει τη CPU. Υλοποιείται με προεκτοπιστικούς αλγορίθμους, καθορισμό προτεραιοτήτων, χρόνο άφιξης δημιουργίας διεργασίας και μη προεκτοπιστικούς αλγορίθμους. Ο προσωμιωτής SOSIM έχει 6 παράθυρα. Αυτά είναι τα SOSIM Console, Processor Manager, Log, Statistics, Select the Process και Memory Manager. Η λειτουργία του παραθύριου SOSIM Console είναι αρχικά η δημιουργία μιας νέας διεργασίας, ορισμός κατηγορίας διεργασίας. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι Input-Output 1, 2, 3, αν έχουμε ορίσει χρονοπρογραμματισμό με δυναμική προτεραιότητα, όπου τα -1, -2, -3 δηλώνουν την αύξηση της προτεραιότητας της διεργασίας κατά -1, -2, -3. Η Mix-1, η διεργασία καταναλώνει το χρόνο της τόσο σε Input-Output όσο και σε CPU, ενώ η ακολουθία καταστάσεων διεργασίας είναι Ready, Running, Ready by Time, Input-Output. Και Priority Boost +1 όταν έχει οριστεί χρονοπρογραμματισμός με δυναμική προτεραιότητα. Επόμενη κατηγορία είναι Mix 2, όπου η ακολουθία καταστάσεων διεργασίας είναι Ready, Running, Ready by Time, Input, Output και το Priority Boost είναι +2. Τέλος, είναι ορισμός προτεραιότητας διεργασίας. Άλλη λειτουργία είναι το πλήκτρο Run Stop, όπου παγώνει τις οθόνες των παραθύρων ώστε να παρατηρήσουμε κάποιες παραμέτρους. Επαναφέρουμε την κίνηση με το Run, ενώ εμφανίζεται το παράθυρο μηνύματος Windows Log και εμφάνιση του παραθύρου στατιστικών Windows Statistics. Στη συνέχεια, πηγαίνουμε στο παράθυρο του SOSIM Processor Manager. Αρχικά θα καθορίσουμε το χρονοπρογραμματισμό εκπεριτροπής χωρίς προτεραιότητες. Ξετσεκάρουμε λοιπόν τα δύο κουτάκια. Δημιουργούμε δύο διεργασίες με προτεραιότητα 0. Αρχικά φτιάχνουμε την CPU διεργασία, CPU bound, βλέπουμε ότι η προτεραιότητά της είναι 0 και έπειτα θα δημιουργήσουμε τη διεργασία input-output 1. Έχουμε ήδη εμφανίσει το παράθυρο log και βλέπουμε το πώς τρέχουν οι διεργασίες. Παρατηρώντας το πώς αλλάζονται οι διεργασίες, θα δούμε ότι η πρώτη διεργασία που δημιουργήσαμε είναι αυτή που εκτελείται και συχνότερα. Οι καταστάσεις του παραθύρου Process Manager είναι η Ready, που δείχνει τις ουρές προτεραιότητας των διεργασιών, Waiting, που δείχνει ποιες διεργασίες περιμένουν για Input-Output, Input-Output Wait Time, που δείχνει πόσο χρόνο θα περιμένει μια διεργασία Input-Output Bound μέχρι να εξυπηρετηθεί. Όταν διαλέγουμε μικρό input-output wait time, τότε διακόπτεται πιο γρήγορα ο χρόνος της CPU για να εκτελεστεί το input-output. Έπειτα είναι το time slice, το χρονικό διάστημα δηλαδή, κατά το οποίο μια διεργασία χρησιμοποιεί τη CPU. Το clock, το οποίο αν αυξηθεί αυτή η παράμετρος, τότε παρουσιάζονται πιο γρήγορες εναλλαγές των διεργασιών στο παράθυρο log. Το priority primitive scheduling, αν είναι τσεκαρισμένο, θα πραγματοποιείται χρονοπρογραμματισμός εκπεριτροπής με προτεραιότητες, ενώ αν δεν είναι τσεκαρισμένο, θα πραγματοποιείται χρονοπρογραμματισμός εκπεριτροπής χωρίς προτεραιότητες. Και τέλος, το Dynamic Priority Scheduling, αν είναι τσεκαρισμένο, θα ισχύουν δυναμικές προτεραιότητες, αν όχι, δεν θα ισχύουν αυτές. Όσον αφορά το παράθυρο Statistics, αυτό δείχνει τον αριθμό των διεργασιών, το πόσες διεργασίες είναι έτοιμες, πόσες διεργασίες τρέχουν και πόσες διεργασίες περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Επιπλέον, όταν μία διεργασία δημιουργείται, ο αριθμός της αυξάνεται κατά τον αριθμό των μπλοκ της διεργασίας. Το άθροισμα των μπλοκ που χρησιμοποιούν οι διεργασίες μπορεί να είναι μέχρι 20,
πριν αρχίσει η αναλλαγή των blocks, δηλαδή 4 διεργασίες επί 5 blocks. Μετά αρχίζει η αναλλαγή, δηλαδή μέχρι 4 διεργασίες των 5 blocks μπορούν να βρίσκονται στη μνήμη κάθε χρονική στιγμή. Κάθε φορά που μία διεργασία αφαιρείται από τη μνήμη για να μπει μια άλλη στη θέση της, ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά τον αριθμό των blocks της νεοεισερχόμενης διεργασίας. Στην επόμενη προσομοίωση, δημιουργούμε τρεις διεργασίες CPU bound ίδιας προτεραιότητας, δηλαδή με προτεραιότητα 0. Παρακολουθώντας το παράθυρο log, θα δούμε ότι οι διεργασίες μοιράζονται τη CPU για ίσο χρόνο. Αν όμως προσθέσουμε μία τέταρτη διεργασία CPU bound προτεραιότητας 1 και παρακολουθήσουμε το παράθυρο, θα δούμε ότι τρέχει μόνο αυτή η διεργασία που μόλις δημιουργήσαμε, η τέταρτη δηλαδή. Αν πάλι αλλάξουμε την τέταρτη διεργασία από το να έχει προτεραιότητα 1 στο να έχει προτεραιότητα 0, τότε θα δούμε πως πάλι οι διεργασίες μοιράζονται τη CPU για ίσο χρόνο. Ας δούμε τώρα το ίδιο παράδειγμα, αλλά αυτή τη φορά θα δημιουργήσουμε πρώτα την CPU bound διεργασία με προτεραιότητα 1 και μετά τις 3 CPU bound διεργασίες με προτεραιότητα 0. Όπως βλέπουμε, η CPU bound με προτεραιότητα 1 θα είναι σε κατάσταση ready running, δηλαδή θα τρέχει συνέχεια, ενώ οι υπόλοιπες διεργασίες θα είναι σε κατάσταση ready, δηλαδή δεν θα λαμβάνουν χρόνο τη CPU. Όσον αφορά την τελευταία προσομοίωση που θα υλοποιήσουμε σε αυτό το βίντεο, σε αυτή θα δημιουργήσουμε 5 συνολικά διεργασίες με Dynamic Priority Scheduling. Η πρώτη θα είναι input-output bound με προτεραιότητα 4, όπως βλέπουμε πήρε το χρώμα πράσινο. Οι επόμενες δύο θα έχουν προτεραιότητα 3 και θα είναι και αυτές input-output bound. Παίρνουν τα χρώματα αντίστοιχα κόκκινο και κίτρινο. Και τέλος δημιουργούμε 2 CPU bound διεργασίες με προτεραιότητα 5. Ορίζουμε το time slice σε 2 και το input-output wait time σε 8. Εάν παρατηρήσουμε την εκτέλεση των διεργασιών, θα δούμε πως δεν εξυπηρετούνται όλες οι διεργασίες input-output bound. Εξυπηρετείται μόνο η πρώτη, η οποία έχει προτεραιότητα 4 και έχει χρώμα πράσινο. Εάν βάλουμε μία εκ των δύο CPU bound διεργασιών suspended, αλλά συνεχίζουν να εκτελούνται μόνο οι διεργασίες με χρώμα πράσινο και mauve, οι οποίες αντιστοιχούν σε input-output bound με προτεραιότητα 4 και CPU bound με προτεραιότητα 5. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η προσομοίωση των διεργασιών με το SOSIM. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.